Ώρες αγωνίας για την οικογένεια του 33χρονου ψαροτουφεκά, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου στήθηκε τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με δύο σκάφη του λιμενικού από Κόκκινο Πύργο και Αγία Γαλήνη, ενώ το πρωί έφτασε και τρίτο από την Ιερά Πετρά. Με το φως της ημέρας στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχε αεροσκάφος της Frontex, εξοπλισμένο με ειδικές κάμερες, καθώς και η τρίτη ΕΜΑΚ με 6 δίτες και 2 αυτοκίνητα. Από το πρωί που ξεκίνησαν οι έρευνες, τουλάχιστον από τότε που ειδοποιήθηκε η μονάδα μας, φτάσαμε στο σημείο με 6 δίτες, αυτοδίτες, ομάδα αυτοδιτών. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Χρησιμοποίησαμε τόσο το σκάφος το δικό μας όσο και σκάφη από ιδιώτες. Πήγαμε σε δύο σημεία που μας άφησε ο καιρός να κάνουμε βουτιές. Έγινε κάποια έρευνα, δεν απέφυγε άκαρπη. Ουσιαστικά θέλαμε να ερευνήσουμε και άλλα σημεία, τα οποία όμως δεν μας άφησε ο καιρός να προσεγγίσουμε. Στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου προστέθηκαν ιδιωτικά σκάφη ψαράβων της περιοχής. Με ένα απρόοπτο γεγονός, ευτυχώς να μην θέτει σε κίνδυνο εθελοντές και διασώστες. Όμως ήταν το σκάφος του ιδιώτη, εδώ κάποιου ιδιώτη, το οποίο το χρησιμοποίησαμε πάλι εμείς ήδη πάλι ουσιαστικά. Έζησε η μηχανή του, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Το αντιμετωπίσαμε όμως, ήταν δίπλα το σκάφος το δικό μας, γι' αυτό υπήρχε πάντα δεύτερο σκάφος ασφαλείας. Προσέγγισε το σημείο, το μάζεψε και το απομακρύνω. Γι' αυτό λέω ο καιρός είναι άσχημος και δεν βοηθάει. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε ο καταβητικός εξοπλισμός του 33χρονου περίπου 3 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Άκαρπες περαμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν και ήρθε εδώ στους Καλούς Λιμένες προκειμένου να ψαρέψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα έμπειρο ερασιτέχνη βήτη που μετέβει από το Ηράκλειο στην περιοχή για υποβρύχια αλία. Κάποιο άτομο που τον είδε στις 4 η ώρα το απόγευμα, ετοιμαζόταν να βουτήξει. Οπότε αγνοείται από το βράδυ, ας πούμε, της Τετάρτης, έτσι. Μας είχαν πει ότι είχε ενημερώσει το αφεντικό του, θα καθυστερούσε τη δουλειά και θα πήγαινε περίπου στις 8.30. Ανησυχήσαν οι δικοί του κατά τις 10 η ώρα ότι δεν είχε φτάσει ακόμα σπίτι και μας πήραν εμάς τηλέφωνο. Το μεσημέρι οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης διακόπηκαν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη φτάνουν τα 8 μποφόρ. Χθες ήταν καλές καιρικές συνθήκες, ήταν 4 μποφόρ. Ήταν πιο εύκολες οι έρευνες, αλλά ήταν σκοτάδι. Σήμερα που λέγαμε να μας βοηθήσει, ο καιρός δυστυχώς. Θα παραμείνουμε στο σημείο για κάθε δεχόμενο. Ευελπιστούμε να βρούμε κάποιο άνοιγμα του καιρού και να ξεκινήσουμε πάλι κάποια μικρή έρευνα. Αλλά από ό,τι λένε οι προβλέψεις, θα χειροτερεύσει ο καιρός. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα να ψάξουμε παραπέρα τα σημεία που θέλουμε. Οι έρευνες δεν σταματάνε, συνεχίζονται και από ξηρά συνέχεια όλο το βράδυ για 72 ώρες.